Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Η Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, που η κεφαλή είναι ο ίδιος και σώμα η πιστή του, μας ανοίγει ένα καινούριο δρόμο πάντοτε. Δεν βαδίζουμε σωστά, φαίνεται στις προηγούμενες φορές μας, γι' αυτό κάθε φορά καλούμεθα να ξαναρχίσουμε αυτό το δρόμο από την αρχή, διότι δεν θα χάσουμε τίποτα όταν βάζουμε σε νέα καλύτερη βάση τα πράγματα, αλλά θα κερδίσουμε πάρα πολύ και δεν θα καθυστερούμε σε περιτά και ασήμαντα πράγματα, ούτε θα λοξοδρομούμε και θα πελαγοδρομούμε. Γι' αυτό καλούμε θα πάντοτε να γνωρίζουμε και περισσότερα πράγματα και να ακούμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε θάρρος, ελπίδα, φιλότιμο και πόθο για να δούμε τον εαυτό μας, το Θεό και τους άλλους. Και να ρίξουμε τις μάσκες αυτές καμιά φορά, τις φαρισαϊκές που έχουμε μέσα στην κοινωνία μας, διότι η κοινωνία πάντα πορεύεται με φαρισαϊκή μάσκα. Εμείς θα πρέπει να κληθούμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το φαρισαϊσμό που υπάρχει στην κοινωνία και να μπούμε σε ένα στάδιο καλυτερεύσεως. Η περικοπή που διαβάζεται του τελώνη και του Φαρισαίου δεν είναι ένα τυχαίο ανάγνωσμα. Και το προπτή στην αρχή του τριωδίου, της πάλης δηλαδή, με τον εαυτό μας και με τον αγώνα που κάνουμε, για να μπορούμε να ανέβουμε λιγάκι περισσότερο, ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να περνάμε το στάδιο αυτό της νηστείας. Η Εκκλησία σαν μητέρα αγκαλιάζει όλους μας και μας δίνει τα απαραίτητα εφόδια για να προχωράμε στην πνευματική ζωή. Πρέπει να αδράχνουμε κάθε φορά την ευκαιρία και να βλέπουμε τον εαυτό μας καθαρά στον καθρέφτη αυτό του Ευαγγελίου. Διότι πάντα εμείς οι άνθρωποι λαθεύουμε για τον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι αξιόλογο, ενώ δεν είμαστε σχεδόν τίποτα. Και θα εξηγηθώ σε αυτά που σας λέω, για να μην νομίζουμε ότι αυτά είναι λόγια του αέρα, έτσι. Δεν είναι εύκολο να κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας και συνήθως κάνουμε κρίση προς τους άλλους και όχι προς τον εαυτό μας. Κοιτάξτε η κοινωνία και τα κανάλια και όλα αυτά που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε ποτέ για τον εαυτό τους, έχουν τον εαυτό τους στο απειρόβλητο, ενώ μιλάνε για όλους τους άλλους. Μπορεί να μην λένε πάντα άσχημα πράγματα, πάντως κάνουν μια κριτική στους άλλους. Είναι σαν να, επειδή τα μάτια μας βλέπουν τους άλλους, να μην βλέπουμε ποτέ τον ίδιο μας τον εαυτό. Η πνευματική ζωή όμως είναι το ανάστροφο, δηλαδή να παρατηρείς πάρα πολύ τον εαυτό σου και λιγότερο τους άλλους ή και καθόλου τους άλλους, αν μπορείς. Αλλά ας μην πάμε στα άκρα, να μην παρακολουθούμε καθόλου τους άλλους, ας αυξήσουμε την παρακολούθηση του εαυτού μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε άνθρωποι δύσκολοι και δυσκολεμένοι σε αυτόν τον καιρό, τα τελευταία χρόνια. Και ότι ειρωνευόμαστε και διασύρουμε πολλές φορές τους άλλους ανθρώπους, δίχως να έχουμε έτσι συνέστηση του τι κάνουμε. Βρίσκουμε σκάνδαλα για τους άλλους, παρατηρούμε τις λέξεις τους, τα λόγια τους, τα λάθη τους και αυτό το πράγμα το στυλιτεύει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι δεν πρέπει να τηρούμε αυτή τη στάση απέναντι στους συνανθρώπους μας. Πολύς χρόνος αφιερώνεται με το να ασχολούμεθα με τους άλλους, με τους πολλούς και λίγος χρόνος για την αυτοκριτική μας. Ο κόσμος θα αλλάξει αν αλλάξουμε εμείς πρώτα και αν το τηλεσκόπιο που κοιτάμε έξω γίνει μικροσκόπιο για το δικό μας εαυτό. Αν γίνουμε εμείς φωτεινοί, το σκοτάδι γύρω μας θα ελαττωθεί, θα μειωθεί και αν τα παραδείγματά μας είναι σωστά και κάνουμε σκληρό έλεγχο στον εαυτό μας και παράκληση και δέηση στο Θεό, να επέμβει αυτός στις περισσότερες περιπτώσεις, τότε θα δείτε ότι θα υπάρξει μια
καλυτέρευση γιατί δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τη δική μας εκτίμηση προς τους άλλους. Δεν θα καυχόμεθα ποτέ ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά πρέπει να καυτηριάσουμε τον εαυτό μας σε πολλά σημεία για το ότι προσβάλλουμε, μιλάμε άπρεπα πολλές φορές. Σαν άνθρωποι βέβαια πέφτουμε σε πολλά σφάλματα, να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Αλλά την απάντηση μας τη δίνει μέσα τους δύο αυτούς χαρακτήρες, των τελών και των φαρισαίων που έχουμε στο Ευαγγέλιο. Έχουμε λησμονήσει πολλές αξίες και έχουμε δοθεί τώρα τελευταία οι άνθρωποι στη μέθη, στην ειδονή και δεν τρεπόμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία οι παλιότεροι ντρέπονταν να κάνουν. Δεν πρέπει να εκτρεπόμεθα σε ασωτίες. Δεν πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και αυτοεπαινούμενοι. Ο Χριστός μας θέλει ταπεινούς, όπως ήταν ο ίδιος. Μας έδωσε το παράδειγμα αυτό, να είμαστε ο εαυτός μας. Να μην φοράμε μάσκα μέσα στην κοινωνία. Να μην προσποιούμεθα τους σπουδαίους και μεγάλους, αλλά να είμαστε απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό και η παραβολή αυτή του τελών και του Φαρισαίου είναι ένα βαθύ κήρυγμα προς τον αυτοεπαινόμενο άνθρωπο και τον άνθρωπο ο οποίος βλέπει τα ελαττώματά του, ο άλλος. Πήγε λοιπόν στον Ιερό Ναό να προσευχηθεί και ο Φαρισαίος και ο Ετωλώνης. Ανεβήκανε, λέει το Ευαγγέλιο, στον Ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. Και το λέει αυτό γιατί ο ναός είναι μεταξύ ουρανού και γης και πάντοτε είναι υψηλά πνευματικά. Διότι ο τρίλος του ναού συμβολικά είναι ο θόλος του ουρανίου βασιλείου. Και η Εκκλησία θέτει συμβολικά πράγματα μέσα στο ναό για να μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της πνευματικής ζωής. Η Ορθοδοξία ανεβάζει τη γη προς τον ουρανό. Μπορεί ο ναός να μην έχει σκαλοπάτια και να είναι μια ταπεινή εκκλησούλα, αλλά μέσα ανεβαίνεις πνευματικά. Μέσα στο ναό θα πρέπει να αφήνουμε κάθε έννοια βιωτική που έχουμε και να ενισχύουμεθα πνευματικά. Να πολεμήσουμε τους πειρασμούς και να νικήσουμε με τη δύναμη του Χριστού. Να πάρουμε χάρη και ευλογία από τον Εκκλησιασμό και από το χέρι του Παπά για να έχουμε δυνάμεις για όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό ο Εκκλησιασμός είναι ένα απαραίτητο συστοιχείο, συστατικό της χριστιανικής ζωής, απαραίτητο, απόλυτα απαραίτητο. Ανεβαίνουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία πνευματικά, όπως ανέβηκε και ο Μωυσής στο Θαβόρ, ανέβηκε. Για να μας δείξει συμβολικά ότι για να συναντήσει το Θεό πρέπει να ανέβει σε ένα ψηλότερο επίπεδο, σε ένα ψηλότερο σημείο. Να ανυψωθούμε από τα γήινα, από τα φαύλα, από τα φθαρτά, από τα καθημερινά και να αναπνεύσουμε έναν άλλο μεταμορφωμένο άνεμο αγιότητος. Να μπούμε μέσα σε μια άλλη ατμόσφαιρα, όχι την καθημερινή αυτή η ατμόσφαιρα, αλλά σε μια ατμόσφαιρα που μας προσφέρει πιο πολλά πνευματικά πράγματα. Δύο χαρακτήρες βρίσκονται απέναντί μας για να τους δούμε και να τους εξετάσουμε και να πάρουμε από αυτούς ό,τι μπορούμε καλύτερο. Είναι ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο καθένας πηγαίνει μόνο στο εκεί στο ναό για να προσευχηθεί. Ο Φαρισαίος ξέρουμε ότι είναι ένας ιερέας, θα το λέγαμε έτσι, του υψίστου
Και ο Τελώνης ήταν ο φοροεισπράκτορας της εποχής εκείνης που καταδυναστεύει το λαό, που ζητάει μεγάλα ποσά από τον κόσμο και φέρνει τεράστια κέρδη μίζες στον εαυτό του. Ήτανε υπηρέτες του συστήματος, ήτανε υπάλληλοι του ρωμαϊκού κράτους, Εβραίοι μεν, αλλά καθόλου ευχάριστοι για τους ίδιους τους Εβραίους, οι οποίοι τους έκοβαν κουστούμι και το κοινό λεγόμενο, τι θα πληρώσει ο καθένας σαν φόρος στους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν αυτός παρουσιάζεται σαν αξιοπρεπής άνθρωπος, υπερεκτιμώντας βέβαια τον εαυτό του και θαυμάζοντας τον εαυτό του, ζει μέσα στο δικό του μύθο, στη δικιά του περιπέτεια, και αυτό που πιστεύει αυτός για τον εαυτό του θέλει να το εξωτερικεύσει προς τους άλλους και χαίρεται για αυτό το πράγμα, γιατί αυτοικανοποιείται με την δόξα του εαυτού του. Είναι σαν το φιλάργυρο που ζητάει πολλά λεφτά, αυτός ζητάει τη μεγάλη δόξα των ανθρώπων. Και νομίζει ότι είναι συμφιλημένος και με το Θεό αυτό που κάνει. Και αυτό μας δείχνει ότι οι πολλοί άνθρωποι από εμάς δεν είμαστε σε θέση να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, το φανταστικό από το αληθινό και το υποκριτικό από το ντόμπρο, από το ευθές. Ο φαρισαϊσμός είναι ένα μικρόβιο που μπαίνει, ένα σαράκι που μπαίνει μέσα στον οργανισμό, τον πνευματικό του ανθρώπου και σιγά σιγά καταφέρνει και τον κατατρώει. Είναι φωναχτός, είναι ντυμένος έτσι με τα καλύτερα ρούχα και βρίσκεται μέσα σε μια διαρκή πλάνη, νομίζοντας ότι μπορεί να τον αγαπάει ο Θεός, όταν αυτός αυτοθεώνεται μόνος του και δεν αφήνει τον Θεό να τον κρίνει, αλλά έχει κάνει την τελική κρίση στον εαυτό του και στους άλλους ο ίδιος. Ένα αμάρτημα του φαρισαϊσμού είναι ότι κρίνει ο ίδιος σαν τον Θεό και δίνει στον εαυτό του το βραβείο, δείχνει ότι είναι ο αρμόδιος. Οι αθλητές είναι πιο ταπεινοί, γιατί περιμένουν από τους άλλους να βραβευτούν, αλλά αυτός δεν είναι αληθινός αθλητής και ενώ προσεύχεται αμαρτάνει. Λέει δηλαδή πράγματα τα οποία είναι ασύστολα και φοβερά για την ακοή του Θεού, γιατί αντί για να δοξολογεί το Θεό, στρέφεται και δοξολογεί το ίδιο του το είναι, τον ίδιο τον εαυτό. Αυτολιβανίζεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Είναι αγέρχος, είναι αφουσκωμένος, είναι σαν το παγόνι που θα αυτοθαυμάζεται και προβάλλεται προς τα έξω. Λέει πως δεν είναι ίδιος με τους άλλους ανθρώπους που είναι μοιχοί και άρπαγες κακοί, ούτε σαν και εκείνο τον Τελώνη, λέει εκεί πέρα κάτω που κάθεται, δεν είμαι έτσι εγώ. Τον ευχαριστεί τον Θεό για αυτά τα πράγματα. Θα πει κανείς, ευχαριστία δεν είναι καλή προς τον Θεό. Καλή είναι, αλλά να είναι πάνω σε δίκαια βάση. Να ευχαριστούμε τον Θεό για το ότι έχουμε υγεία, το ότι δεν έχουμε αρρώστιες, αλλά να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε τόσο υπέροχοι, αυτό είναι πάνω από την κοινή λογική και πώς να πούμε, είναι δηλωτικό μιας καταστάσεως άρρωστης και σάπιας. Δεν είμαι όπως οι άλλοι κλέφτες αμαρτωλοί και ανελέητα κατηγορεί τους άλλους για να ισοπηδώσει, να πάει προς τα κάτω όλη την ανθρωπότητα και να φανεί αυτός ότι είναι ο πιο υψηλός άνθρωπος από τους άλλους. Αυτή η νοοτροπία είναι σφαλερή. Ο άλλος άνθρωπος κάθεται εκεί σκυφτός. Ίσως να μην ακούει καν τον Φαρισαίο, διότι είναι συντριμμένη η καρδιά του. Και ο Φαρισαίος συνεχίζει, εγώ δίνω και το ένα δέκατο, νηστεύω, δις της εβδομάδος. Λέει λοιπόν ότι εκτελεί άψογα τα θρησκευτικά του καθήκοντα ο Φαρισαίος. Η προσευχή όμως, η νηστεία, η ελεημοσύνη είναι που δίνουν στην ψυχή πράγματα, που δίνουν στην ψυχή κατάνοιξη, απλότητα και ταπεινότητα.
Λοιπόν, αυτός δεν έκανε σωστά αυτά τα τρία πράγματα και δεν πήρε τίποτα από αυτά. Όσα καλά πράγματα και αν κάνει, αν μέσα στην ψυχή του δεν αισθάνεται ότι είναι ο χειρότερος των ανθρώπων, δεν ωφελείται σε τίποτα. Γιατί δεν βλέπει τις δικές του αμαρτίες απλούστατα. Όταν βλέπουμε τις αμαρτίες τις δικές μας, δεν μας ενδιαφέρουν οι αμαρτίες των άλλων. Αλλά μπροστά στο Θεό, ερχόμαστε ταπεινωμένοι. Τα λόγια λοιπόν αυτά δείχνουν ότι πήγαινε μεν στην εκκλησία, αλλά δεν εκκλησιαζόταν. Προσευχόταν και δεν προσευχόταν. Νίστευε και δεν νίστευε. Έδινε κάποια χρήματα για τους φτωχούς, αλλά δεν τα έδινε όντως με την καρδιά του, γιατί είχε μια καρδιά γεμάτη εγωισμό και αυταρέσκεια. Όταν μετανοεί κανείς, αισθάνεται ελαφρώς εξουθενωμένος ή και πολύ εξουθενωμένος, αναλόγως πάντως, αισθάνεται μια εξουθένωση. Όταν πάνω προσευχούμε στο Θεό, πρέπει να είμαστε γεμάτοι φόβο και αγάπη προς το Θεό, διότι δεν είναι μια κοινή συναλλαγή με κάποιον άνθρωπο, αλλά με το υπέρτατο όν. Αν έχουμε συνέστηση του τι κάνουμε, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να αποφεύγουμε παραδείγματα όπως του Φαρισαίου. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να δείχνουμε στο Θεό εμείς την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, που είναι και ελανθασμένη. Δεν ξέρουμε πώς θα μας κρίνει ο Θεός καν. Γι' αυτό όταν λέει τα λόγια της προσευχής αυτά ο Φαρισαίος, είναι επικριτικός και κακός προς τους άλλους. Έχει μια παχυλή, πέρι αυτολογία και αξιοκατάκριτη στάση. Ενώ έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα απέναντι σε αυτόν, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας του Τελώνη, ο οποίος αξιολείπητος φαίνεται, αλλά πιο αξιολείπητος είναι ο Φαρισαίος. Γιατί όταν ένας με τη στάση του αυτή κατεβαίνει, ενώ ο άλλος με τη στάση του εκείνη ανεβαίνει. Ο ένας προσπαθεί να απαριθμίσει τις αρετές του προς το Θεό για να ικανοποιήσει τον εαυτό του, προβάλλοντας τον εαυτό του στο Θεό. Και δεν λέει βέβαια και την αλήθεια εδώ που τα λέμε. Είναι και ψεύτης, δηλαδή, ο Φαρισαίος. Είναι ανεδής, φαντασιώδης και ζει μέσα σε μια τραγικιά και ολέθρια αυτοεκτίμηση. Μια χαλαρότητα και μετριότητα παρουσιάζει η ψυχή του, δίχως να έχει την ευλογία του Θεού και τη χάρη του Θεού που ελαφραίνει την ψυχή και την κάνει ανάλαφρη, και είναι ανάγκη να δούμε τώρα την αντίθεση αυτού του χαρακτήρα. Ο Τελώνης κάθεται σε μια ακρούλα, σε μια άκρη της εκκλησίας και δεν σηκώνει καν τα μάτια του. Η στάση του είναι πραγματικά ευλαβής μπροστά στο Θεό. Δεν φθονούσε τους άλλους ανθρώπους και εκείνη την ώρα τον ένοιαζε κατά κάποιο τρόπο η δικιά του αμαρτωλότητα και δεν ήθελε να συγκριθεί με τους άλλους σε καμία περίπτωση, διότι η σύγκριση αυτή δεν συμφέρει τον άνθρωπο. Ούτε να συγκριθεί με τους καλούς, ούτε με τους κακούς. Δεν μπορούσε να σηκώσει τα μάτια του ψηλά, και αυτή η ώρα ήταν μια κρίσιμη ώρα μετανοίας και αυτογνωσίας μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου, που αυτοελέγχεται και κατεκρίνεται κατά κάποιο τρόπο. Είχε μια αληθινή στάση ενός προσευχομένου ανθρώπου. Δεν ήταν απογοητευμένος, δεν ήταν απελπισμένος, ήταν γεμάτος ελπίδα βασικά μέσα στην ψυχή του, για το ότι πήγαινε στο Θεό, ότι θα έπαιρνε συγχώρηση. Και αυτή τη στάση αγαπάει ο Θεός να βλέπει, να μην ασχολείται κανείς με τους άλλους, να μην δικαιολογείται, να μην υπεραίρεται, να μην σηκώνει τον εαυτό του παραπάνω,
αλλά ούτε και σε αυτό που νομίζει ότι είναι, να έχει τη γενναιότητα να παραδεχτεί τα σφάλματά του και να είναι ευθύς και γενναίος. Πάει εκεί πέρα για να πει τις αμαρτίες του. Δεν πάει για να πει τις αρετές του, αν είχε, που θα είχε και αυτός κάποιες. Και έτσι παίρνει μια στάση θεήσεως και μετανοίας. Το σώμα του είναι σκυφτό, το κεφάλι του χαμηλωμένο, τα μάτια του χαμηλωμένα. Η ψυχή του είναι και αυτή σκυφτή εκείνη την ώρα, διότι δεν επιτρέπει ούτε τα μάτια του να κοιτάξει προς το Θεό ψηλά, αλλά χτυπάει το στήθος του και λέει «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Είναι λόγοι σαφείς και εκφραστικοί, συγκεκριμένοι και πολύ συγκινητικοί, λιγόλογοι μεν, αλλά πάρα πολύ δυνατοί, που μπορούν να τρυπήσουν το σύμπαν και να φτάσουν στο Θεό. Αυτή πρέπει να είναι η ποιότητα λοιπόν της δεήσεως της δικής μας, δίχως πολλά σχήματα και λόγια, αλλά με ένα φρόνημα ταπεινωμένο μπροστά στο Θεό. Αυτή είναι η τελωνική θεολογία, απλή, με ευθύτητα, παραδέχοντας τα σφάλματά του, δεν αυτοθαυμάζεται και δεν κατακρίνει κανέναν άλλον. Μας διδάσκει έτσι την υγιή ταπεινοφροσύνη και την αληθινή μετάνοια που πρέπει να έχει η ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι ταπεινολόγος, αλλά είναι οντολογική η ταπεινοφροσύνη του. Βγαίνει μέσα από την ψυχή του, βγαίνει μέσα από την καρδιά του. Δεν είναι λόγια η ταπείνωση, όπως μερικές φορές ξεπέφτουμε και εμείς και λέμε λόγια ταπεινά, αλλά είναι από μέσα. Γι' αυτό οι ταπεινοί ξέρουν να προσεύχονται και αυτονών οι δεήσεις φτάνουν μέχρι το Θεό. Βέβαια, ο Θεός τα πάντα ακούει, τα πάντα ξέρει, τα πάντα γνωρίζει και προγνωρίζει, αλλά αγαπάει αυτή την προσευχή, διότι είναι η πραγματική προσευχή του ανθρώπου. Η ψυχή μιας πεπτοκίας φύσεως όπως είναι ο άνθρωπος πρέπει να είναι στα πλαίσια τα τελωνικά. Να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Γιατί το μεγαλύτερο και τραγικότερο της εποχής μας και όλων των εποχών νομίζω είναι ότι δεν έχουμε οι άνθρωποι συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Δεν έχουμε συνέστηση του πόσο ακάθαρτοι και βρώμικοι είμαστε μπροστά στην αγιότητα και την τελειότητα του Θεού. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Θέλει γνώση, θέλει οξυδέρκεια, θέλει νύψη, θέλει προσοχή στον εαυτό μας για να καταλάβουμε τι γίνεται. Όσο ρέπουμε προς την αμαρτωλότητα και πνευματικά, μέσα μας, λογιστικά, μέσα στο λογισμό μας, πόσο γρήγορα μας έρχεται ένας κακός λογισμός και πόσο δύσκολα μας έρχεται ένας καλός λογισμός. Πόσο εύκολα μας έρχεται ένας κακός λογισμός και πόσο δύσκολα ένας καλός λογισμός. Συνήθως οι λογισμοί μας είναι προς το βρώμικο, ακάθαρτο στοιχείο. Και αυτό μας καθορίζει κατά κάποιο τρόπο αρνητικά απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό θέλει αγώνα, ακόμα να καθαρίσουμε και το νου μας από τις κακές σκέψεις, από τις σκέψεις αυτές της καχυποψίας που έχουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους, που μόλις βλέπουμε έναν άνθρωπο λέμε «αυτός πρέπει να είναι έτσι κι αλλιώς, αυτός δεν μου φαίνεται καλός άνθρωπος, γιατί κάνει εκείνο ή τι κάνει τον άλλο». Έχουμε μια κριτική αρνητική απέναντι στους ανθρώπους, την οποία έχουμε καλλιεργήσει χρόνια μέσα στην ψυχή μας και είναι δύσκολο να την αποβάλουμε και δεν κάνουμε καλούς λογισμούς συνήθως για αυτούς, παρά συνήθως κάνουμε ενοχοποιητικούς λογισμούς. Ας σπάσουμε αυτό το κατεστημένο των ενοχοποιητικών λογισμών για τους άλλους και όταν δούμε μια κακή ενέργεια από τους άλλους, ας μην βάλουμε στο νου μας ότι αυτός ο άνθρωπος το κάνει αυτό από την κακία του, αλλά επειδή βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση και δεν μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά. Ας δικαιολογούμε και εμείς λίγο τους συνανθρώπους μας, για να δικαιολογήσει και ο Θεός εμάς. Ας συγχωρούμε τις αβελτηρίες, τις κακές συμπεριφορές, για να μπορέσει ο Θεός να συγχωρήσει και τις δικές μας κακές συμπεριφορές. Αν έχουμε συνεχώς μια επικριτική στάση πάνω στη συμπεριφορά των άλλων, οπωσδήποτε αυτό αντανακλά και στη δική μας πραγματικότητα. Θα είμαστε μείον απέναντι στα μάτια του Θεού, γιατί δεν θα έχουμε αυτή τη συμπόνια την οποία πρέπει να έχουμε όταν βλέπουμε τα σφάλματα ενός άλλου ανθρώπου.
Αυτό λοιπόν κάνει να δικαιωθεί ο ένας και να κατηγορηθεί ο άλλος. Αυτή η παραβολή ελέγχθη διότι πολλοί ασχολούνταν με την αυτοδικαίωση του εαυτού τους και την εξουθένωση των άλλων. Και η ισχυρογνωμοσύνη ακριβώς αυτό είναι. Η γνώμη δική μας να υπερισχύσει και τον άλλον να κατεδαφιστεί. Το Θεό, ο Φαρισαίος τον είχε για να περνάει καλά, τους ανθρώπους τους είχε για να τους κατηγορεί, να τους πατάει, να τους εκμεταλλεύεται. Μήπως και αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και στη δικιά μας τη ζωή, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Γιατί διότι στο βάθος μπορεί και εμείς να έχουμε αυτά τα κατάλοιπα αυτής της συμπεριφοράς και να μην το καταλαβαίνουμε. Να είμαστε δηλαδή αρνητικοί ως προς τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους και να μην έχουμε πραγματική ευσέβεια προς τον συνάνθρωπό μας και κυρίως προς τον Θεό. Ο Τελώνης δικαιώθηκε, μας λέει ο Κύριος, στο Ευαγγέλιο, στην παραβολή αυτή. Γύρισε στο σπίτι του ανακουφισμένος, άλλος άνθρωπος. Πήρε θεία χάρη από τον Θεό και τον εσυγχώρεσε. Και αυτή η συγχώρεση είναι πηγή μεγάλης χαράς για όλους μας. Ο Φαρισαίος γύρισε χειρότερος από ό,τι πήγε, δεν δικαιώθηκε, διότι πήγε να αυτοδικαιωθεί. Γιατί δεν ζήτησε συγχώρεση από τον Θεό, ούτε καν συγχωρέθηκε. Εξέτασε και βρήκε ότι δεν έχει ανάγκη συγχωρήσεως. Τραγικό πράγμα. Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ανάγκη τη συγχωρήσεως του Θεού? Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Σε οποιαδήποτε προσευχή μας ζητάμε τον Θεό να μας συγχωρήσει τα εν λόγω, εν έργω, εν διανοία και εν πράξη αμαρτήματά μας, τις πτώσεις μας. Ενώ εκείνος δεν ζητάει συγχωρήσεις από τον Θεό. Νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια. Αλλά ακόμα και οι Άγιοι είχαν συνέστηση αμαρτωλότητος και ζητούσαν συγγνώμη από τον Θεό. Και να, μάλιστα συστατικό της αγιοσύνης είναι αυτό, συναισθάνεται κανείς την αμαρτωλότητά του. Αυτός έμεινε να αυτοδιαφημίζεται, να αυτοθεώνεται, γι' αυτό και δεν αναγνωρίστηκε η προσευχή του από τον Θεό και κατακρίθηκε από τον Θεό και θα χάθηκε αν δεν άλλαξε τακτική να γίνει όπως ο Τελώνης ένα όν το οποίο ζητάει από τον Θεό να τον συγχωρήσει και να τον βάλει στην ουράνια του βασιλεία. Η ειλικρινής συντριβή του Τελώνη έγινε παράδειγμα και φωτεινό παράδειγμα για όλους τους αμαρτωλούς της γης. Για τους Αγίους, οι οποίοι πήραν το παράδειγμα αυτό της ταπεινώσεώς του. Αυτό έκανε τους μεγάλους Αγίους να ζηλέψουν την ταπεινοφροσύνη του Τελώνη και να μισήσουν τη στάση του Φαρισαίου, όχι το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά τη στάση του προσώπου. Αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά μισούμε την αμαρτία. Εκείνους οι οποίοι δεν αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας, δεν τους μισούμε, αλλά τους λυπόμεθα και προσπαθούμε να, με την προσευχή μας, να τους φέρουμε και αυτούς κοντά στη συνέστηση αυτή της αμαρτωλότητας πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος. Είμαστε αμαρτωλοί διότι πέσαμε, παρακούσαμε τον Θεό και παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε δεν είμαστε τέλειοι και καθώς θέλει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Γιατί όποιος ανεβάζει τον εαυτό του κατεβαίνει και όποιος κατεβάζει τον εαυτό του ανεβαίνει. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, λέει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν το ταπεινό φρόνημα είναι το αληθινό φρόνημα του ανθρώπου.
Πτελώνης ήταν ένας αληθινός άνθρωπος, με συνέστηση της αμαρτωλότητός του, συνέστηση της αποστάσεως που έχει από το Θεό, ενώ ο Φαρισαίος ήταν εκτός πραγματικότητος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλάβαινε, δεν είχε συνέστηση του τι είναι και του που βρίσκεται. Δεν είχε συνέστηση της πραγματικότητας του εαυτού του και της πραγματικότητας του Θεού. Δεν ήξερε καν τι είναι ο Θεός. Ενώ ο Τελώνης ήξερε τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό μιλάμε για υψοποιό, ταπείνωση μέσα στο Ευαγγέλιο και τα λόγια του Χριστού μας είναι σαφή και ξεκάθαρα και δεν χωράν καμιά αμφισβήτηση και αμφιβολία, ούτε πολλές εξηγήσεις και παρεξηγήσεις. Είναι λόγια που μπορούν να μας φέρουν στον ίσο δρόμο, να μην παρασυρθούμε από το φαρισαϊσμό. Είναι λόγια τα οποία έχουν τη στάση, την προσευχή και το πνεύμα του ανθρώπου που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητός του, της κακίας του και οι Φαρισαίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κουράζουν τους συνανθρώπους τους και δεν είναι αποδεκτοί από το Θεό. Δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουν τη λιφαλιότητα, την πραότητα, τη χαρά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκτός πραγματικότητος. Φιλοεργία λοιπόν δεν υπάρχει χωρίς ταπεινοφροσύνη. Μόνο ο ταπεινός μπορεί να είναι φίλεργος. Μόνο ο ταπεινός μπορεί να είναι ισορροπημένος σε αυτή τη ζωή. Μόνο ο ταπεινός μπορεί να έλκυσει τη χάρη του Θεού και να ζήσει ευτυχισμένος αυτή τη ζωή. Ας δούμε λοιπόν τα λάθη που μας δημιουργεί η υπερηφάνεια και ας την αποφύγουμε σαν καρκίνο της ψυχής την υπερηφάνεια. Σαν λέρα, σαν βρώμα μεγάλη της ψυχής. Γιατί αυτή φέρνει τον εγωισμό, τον ατομισμό, τη δυστυχία μέσα στην κοινωνία. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός, ο φαρισαϊσμός φέρνει τη δυστυχία μέσα στην κοινωνία. Διότι η άμετρη αυτή κάφηση, το να θεωρείς τον εαυτό σου ψηλότερο από τους άλλους, αυτή η διαφορά είναι που καταστρέφει και την αρμονία της κοινωνίας και κάνει τους ανθρώπους δυστυχείς. Οι Φαρισαίοι είναι αυτοί που εξουθενώνουν τους συνανθρώπους τους. Οι Φαρισαίοι, αυτοί που νομίζουν ότι είναι τέλειοι και οι άλλοι ατελείς, είναι εκείνοι που παιδεύουν την ανθρωπότητα με την κακή έννοια και δημιουργούν πάρα πολλές αντιθέσεις και μεγάλη δυστυχία μέσα στον κοινωνικό ιστό. Ενώ ο Τελώνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος χτίζει μέσα στην κοινωνία, είναι μακάριος και ευλογημένος. Όλοι οι Άγιοι ήταν ταπεινοί. Ήταν η εικόνα του ταπεινού ανθρώπου. Συγχωρούμε τους άλλους. Κοιτάξτε, δέστε το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου. Συκοφαντημένος ο Άγιος Νεκτάριος. Ουδέποτε εξεμάρει εναντίον των κατηγόρων του. Ουδέποτε τους κατηγόρησε εκείνος. Παραϋπέμεινε και αποζημιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο από το Θεό. Διότι είχε το φρόνημα αυτό του ταπεινού ανθρώπου, την τελωνική ταπείνωση. Και ήταν φίλος του Θεού με αυτό το πνεύμα και φίλος των ανθρώπων. Και ήταν χρήσιμος πάνω από επένους και κολακίες, δίχως προσκυνήματα στη ζωή του, δίχως αναγνώριση πραγματική από τους ανθρώπους. Αυτό όμως έκανε το Θεό να του δώσει το στέφανο της αγιοσύνης. Ας μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς το παράδειγμα των Αγίων, που είναι ταπεινοί, που είναι πραγματικοί, που είναι φιλόθεοι και φιλάνθρωποι. Και ας αποφύγουμε το παράδειγμα του Φαρισαίου, ο οποίος είναι φίλαυτος, υπερήφανος, εχθρός του Θεού και των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.